ενός πεντάχρονου και ενός τρίχρονου. Ακριβώς, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Την καθαρά Δευτέρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, δέχθηκαν μια επίσκεψη ενός παιδιού, το οποίο ήταν κακοποιημένο. Χτυπημένο πάρα πολύ άσχημα. Και από εκεί άρχισε η αναζήτηση της αλήθειας. Ακριβώς. Να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε. Παρακαλώ. Έζησαν τη βία στην πιο τρυφερή ηλικία της ζωής τους, ο λόγος για δύο αδελφάκια ηλικίας 5 και 3 ετών που κακοποιήθηκαν άγρια από τον 34χρονο πατριό τους, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Μάλιστα, ο πεντάχρονος υπέστη άγριο ξυλοδαρμό και η μητέρα του τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως ανέφερε ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, αν υπήρχε η παραμικρή καθυστέρηση, ο μικρός ίσως και να κατέληγε. Έφερε σοβαρότατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση με μεγάλο υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί μετά την παροχέτευση του αιματώματος, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη. Λόγω της μικράς ηλικίας και λόγω των πιθανών επιπλοκών που μπορεί να επακολουθήσουν, κρίνεται για το συμφέρον του μικρού παιδιού η μεταφορά του σε μονάδα εντατικής θεραπείας της Θεσσαλονίκης παιδών, να διευκρινίσουμε. Σοκαρισμένος και ο ιατροδικαστής Παύλος Παυλίδης που εξέτασε τα δύο παιδιά, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτοφανή κατάσταση κακοποίησης παιδιών. Περιστατικά παιδικής κακοποίησης έχω δει πολλά. Αυτό είναι το χειρότερο. Το παιδί αυτό που διαπιστώσαμε ήταν το εξής, ότι έφερε και παλιά και πρόσφατα χτυπήματα σε όλο το σώμα, αλλά κυρίως και στην περιοχή της κεφαλής. Έγινε μια νευροχειρουργική επέμβαση. Το παιδί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα την εξέλιξη της υγείας του. Η σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο πεντάχρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας βαριά χτυπήματα. Ωστόσο, αργότερα, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν το τρίχρονο αγοράκι στο σπίτι της γιαγιάς του χτυπημένο. Απευθείας και το τρίχρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το μικρό το παιδάκι νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στην παιδο χειρουργική κλινική, είναι εκτός κινδύνου, φέρει κάποιες κακώσεις στο προσωπικό κρανίο, αλλά δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο η ζωή του, είναι σε καλύτερη κατάσταση, σταθεροποιείται και έχει κληθεί και παιδοψυχολόγος για να το στηρίξει και από την άποψη την ψυχολογική. Εξέτασα και το τρίχρονο παιδάκι, το δέατο αδελφάκι του, το οποίο επίσης διαπίστωσε ότι φέρει πολλαπλές κακώσεις σε όλο το σώμα, από χτυπήματα και από ξύλινο αντικείμενο, αλλά και με τα χέρια. Και εκτός αυτού έφερε και κάποια εγκάβματα στο πρόσωπό του. Το παιδί σαφώς είναι σε καλύτερη κατάσταση από το αδερφάκι του, πλην όμως είναι και αυτού η κατάσταση είναι επικίνδυνη και συνάμα βαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα των παιδιών τους τελευταίους 4 περίπου μήνες ήρθε στην Αλεξανδρούπολη με το δράστη και τα δύο παιδιά της, με τον οποίο και συγκατοικούσαν. Μάλιστα, οι πληροφορίες περί οίκων θέλουν τη γυναίκα να διανύει τους πρώτους μήνες της τρίτης εγκυμοσύνης της. Το ζευγάρι με τα δύο άτυχα ανήλικα παιδιά ζούσε σε σπίτι το οποίο βρίσκεται σε μεσοτυχία με το σπίτι των γονιών του δράστη. Ο συλληφθής, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να βασάνιζε ανελαίητα το μικρότερο παιδί 3 ετών, τη συντρόφου του, χτυπώντας το στο σώμα, ενώ τη Δευτέρα το απόγευμα έβγαλε την απάνθρωπη οργή του και στο μεγαλύτερο παιδί 5 ετών, του οποίου μάλιστα τα τραύματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Ο τρόπος που ξυλοκόπησε ο δράστης στα παιδιά, τουλάχιστον ιατροδικαστικά, μας δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ένα ιδιαίτερο μένος στα παιδιά. Δεν έχει γίνει πρώτη φορά. Δεν ήταν μια οξία κατάσταση, ήταν μια χρόνια κατάσταση η οποία δυστυχώς διονυζόταν μέσα στο σπίτι. Ο 34χρονος κατηγορείται με την απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ψυχική ηρεμία για το πεντάχρονο αγόρι και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη για τον τρίχρονο, ενώ και η μητέρα των παιδιών μαζί με τους γονείς του δράστη κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παράληψη λύτρωσης κινδύνου ζωής. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι κρατάω και ένα δελτίο τύπου από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στα χέρια μου, που εκεί έχει πάει πια το παιδί. Και λέει σε ένα σημείο το εξής. Κλινικά διαπιστώθηκαν εκχυμώσεις και αιματώματα του τριχωτού της κεφαλής, προσώπου, κορμού, γλουτών και άκρων. Στον απεικονιστικό έλεγχο θώρακος διαπιστώθηκε παρουσία οδόντος στο δεξιό, στελεχιαίο βρόγχο και προγραμματίστηκε το μεσημέρι, χτες δηλαδή, η αφαίρεση ενός δοντιού
από το βρόγχο του. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, Ζήνα, τι σημαίνει. Κάτι να ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό άρα μας παραπέμπει ότι έφαγε τόσο ξύλο, έφαγε τόσο γερή γροθιά που το παιδί προφανώς κατάπιε το δόντι του, σωστά. Αυτό σημαίνει, Στέλιο μου, αυτό. Ακριβώς, με λίγα λόγια, η αποκωδικοποίηση του δελτίου τύπου είναι ακριβώς αυτό. Ναι, επειδή το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές ότι εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε πιο βαθιά κομμάτια της κακοποίησης, καθώς είμαστε σε ώρα που βλέπουν και τα παιδιά. Θέλω να πω το εξής, Νάταλη. Εδώ τώρα είδαμε, και ο πρώτος ρόλος είναι δικό σου αυτή τη στιγμή, είδαμε ένα πατέρα να κακοποιεί αρχικά, γιατί έτσι φτάνει στο νοσοκομείο. Το πεντάχρονο παιδί δεν είναι πατέρας του. Πατριός. Ας πούμε ότι είναι σύντροφος. Υπάρχει μετά ένα τρίχρονο παιδί που και αυτό κακοποιείται και οδηγούνται στον εισαγγελέα και στον ανακριτή σήμερα τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα. Και υπάρχει και μια μητέρα. Θέλω να δεις ότι είναι τέσσερα τα άτομα που οδηγούνται. Η μητέρα, ο δράστης, αλλά και οι γονείς του δράστη. Τετράχρονου. Επειδή μένανε μεσοτυχία τα σπίτια, οι γονείς του δράστη ξέρανε τι γίνεται και δεν προσπάθησαν να βοηθήσουν τα παιδιά. Αυτό είναι, Νάταλη. Δηλαδή, ουσιαστικά οδηγούνται τέσσερα άτομα. Η μητέρα, η οποία είπα και από την αρχή ότι σε κάποια δημοσιεύματα φέρεται να είναι έγκυος σε τρίτο παιδί. Είναι ο δράστης, ο σύντροφος, ο πατριός, ας τον ορίσουμε κάπως για την κουβέντα μας, και οι γονείς του δράστη. Σιωπηλή ένοχη. Γιατί μένουν δίπλα. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό ότι αυτά τα παιδιά είχαν τόσο ενήλικες δίπλα τους να τους προστατεύσουν και δεν τους προστάτευσε κανείς. Μιλάμε για κτηνώδη συμπεριφορά, δεν μιλάμε για ανθρώπινη συμπεριφορά. Όταν τα βάζεις με έναν πιο αδύναμο, όπως είπαμε και χθες, υπάρχουν νόμοι της ζούγκλας εκεί. Ο ισχυρός στον αδύναμο. Τι σκέφτεσαι, Καταρίνα, είσαι μάνα, γι' αυτό σε σένα έρχομαι. Αναρωτιέμαι πρώτον, τι μίσος και μένος μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για δύο παιδάκια τριών και πέντε, πόσο μπορεί να έχουν ενοχλήσει πια, δηλαδή τι, με το γέλιο τους, με το κλάμα τους ή με μια στοιχειώδη φασαρία που κάνουν όλα τα παιδιά. Αίσθηση και προκάλεσε. Τι ρόλο τελικά παίζει αυτή η μάνα, η οποία έχει ένα σύντροφο που κακοποιεί τα παιδιά της και το δέχεται. Δεν θα μπορούσα ποτέ για κανένα λόγο, όσο και αν αγαπούσα, όσο και αν ήμουν παθιασμένη, τυφλωμένη από πάθος, να αφήσω έναν σύντροφο, όχι απλά να κακοποιεί το παιδί, δεν το συζητώ, να μιλάει και άσχημα για το παιδί. Πολύ σωστά. Ποιος είναι ο ρόλος της μάνας σε αυτή την περίπτωση και ποιος είναι ο ρόλος και της άλλης μάνας που βλέπει το παιδί της, το γιο της και νομιμοποιεί με τη σιωπή της αυτή την κατάσταση, έτσι. Τρεις ενήλικες, τέσσερις και δύο ανήλικα τα οποία, για να καταπιάνει ένα παιδί το δόντι του. Δηλαδή τι ξύλο πρέπει να έχει φάει. Τι και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ουσιαστικά το είπε και ο ιατροδικαστής ότι αυτό το παιδί κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του το πεντάχρονο. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν στο όριο η ζωή του και να σου πω πώς κλείνει το δελτίο τύπου του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σοβαρή, άγνωστη η εξέλιξη της κρανιογκεφαλικής κάκωσης και η πορεία του περιστατικού. Ακόμη δηλαδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτού του πεντάχρονου παιδιού. Αν αφήσει αναπηρία ή μόνιμη βλάβη, γιατί τα χτυπήματα στο κεφάλι μπορεί να αφήσουν μια παραλυσία. Και να μην αφήσει αναπηρία μπορεί να δημιουργήσει για πάντα γνωστικές δυσλειτουργίες, προβλήματα στη μνήμη, στη συγκέντρωση. Δηλαδή η κρανιογκεφαλική κάκωση 90% αφήνει δυσλειτουργίες γνωστικές. Μπορεί να μην έχει καλή μνήμη, μπορεί να είναι πιο ξύθυμο το παιδί. Δεν χρειάζεται να παραλύσει. Αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας και εφόσον όλα πάνε καλά στη ζωή τους, επαναλαμβάνουν αυτό το μοντέλο. Αν θα γίνει και ο ίδιος δηλαδή βίαιος. Υπάρχουν δύο δρόμοι, όπως πολύ καλά ξέρεις. Ένας να παράγουν την ίδια κασέτα που έπαιζε στο σπίτι τους. Δηλαδή ακριβώς. Και παρόλα αυτά, Ζήνα, επειδή το ακούω και στο χρυφό, δεν το θέλουν καθόλου. Ξέρεις πόσοι μου λένε, φοβάμαι μη γίνω σαν τον πατέρα μου, φοβάμαι μη γίνω σαν τη μητέρα μου. Ή θα γίνει το ακριβώς αντίθετο. Το θέμα είναι αν θα δουλέψουν με τον εαυτό τους. Αν δεν δουλέψουν, πολύ πιο πιθανό είναι να γίνουν και οι ίδιοι βίαιοι. Γιατί δεν έχουν μάθει αλλιώς. Δηλαδή το φυσιολογικό για αυτούς είναι αυτό με το οποίο μεγάλωσαν. Δημητρούλα, δεν έχεις το μητρικό ένστικτο. Πώς το ακούς? Νομίζω ότι το μητρικό ένστικτο υπάρχει είτε έχεις γεννημένο. Ναι, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν το ζεις στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, θέλω να μου πεις ως ένας άνθρωπος έξω από αυτό, πώς το ακούς.